ο κύριος Μακράκης είναι δάσκαλος και είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Καλή σας ημέρα από τον 984. Καλημέρα σας κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, να ακούσω ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, να ακούσω ποιες είναι οι δικές σας οι σκέψεις, η επιφυλακτικότητα ή μπορεί όχι επιφυλακτικότητα. Επιφυλακτικότητα έχω εισπράξει εγώ μέχρι στιγμής. Μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Πάνω σε αυτά τα οποία υπόθηκαν, ανακοινώθηκαν. Δύο ζητήματα. Με την εξαγγελία καταρχάς ευνηδιαστήκαμε ως εκπαιδευτική κοινότητα. Και το δεύτερο είναι και εμείς εκφράζουμε μία επιφύλαξη και ένα προβληματισμό που βασίζεται πάνω και στο παιδαγωγικό, αλλά και συζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αντίκτυπο που έχει η επέκταση του αραρίου σε άλλα είδους ζητήματα. Στον ευνηδιασμό λέμε το εξής, ότι μία τέτοια παρέμβαση στην λειτουργία του δημόσιου σχολείου θα έπρεπε να είχε προηγηθεί τουλάχιστον ένας διάλογος του Υπουργείου Παιδείας με όλους τους φορείς, τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, τα παιδαγωγικά τμήματα, δηλαδή με θεσμικούς εκπροσώπους όλων των φορέων της εκπαίδευσης. Και τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει κατατεθεί ένα υπόμνημα που να βασίζεται πάνω σε επιστημονικά και εμπειρικά δεδομένα για μια τέτοιου είδους επέκταση, διότι και η διεθνής πρακτική, η κυρία Δουλγεράκη, δεν μιλάει για ένα σχολείο που θα λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δηλαδή ένας μαθητής, αν είναι και στην πρωινή ζώνη, από τις 7 δηλαδή, θα είναι στο σχολείο σε έναν οριοθετημένο χώρο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, δηλαδή για 11 ώρες. Μισό λεπτό τώρα όμως, να πω το εξής, γιατί εγώ το αντιλαμβάνομαι και λίγο διαφορετικά. Ως εξής, φεύγω το πρωί από το σπίτι μου, πάρα πολύ πρωί, 6 παρά. 6 παρά με 6 έχω δει τα σχολικά λεωφορεία κάποιων παιδικών σταθμών ή τα λεωφορεία κάποιων παιδικών σταθμών να παίρνουν από νωρίς το πρωί τα παιδιά των γονιών που έχουν ωράριο από τις 7 το πρωί. Όταν ένα μικρό παιδί, είτε στην προσχολική ηλικία, είτε σε ηλικία ακόμα πιο μικρή, είτε στο νηπιαγωγείο, είτε στο δημοτικό, το ξυπνάς από τις 6 για να το ετοιμάσεις, να είναι όλα εντάξει, για να το στείλεις στο σχολείο και το αφήνεις στο σχολείο, γιατί και το ωράριό σου, το δικό σου είναι δύσκολο και πρέπει να δουλέψεις, μέχρι τις 3 ή 4 το μεσημέρι, ακούγεται λογικό. Αν το πας μέχρι τις 5.30 με 6, τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά κερδίζει αυτό το παιδί? Εκεί θέλω να μου το πάτε για αρχή, εσείς που είστε εκπαιδευτικός. Γιατί αν ένας γονιός έχει το ωράριο 9 με 5 είναι διαφορετικά τα δεδομένα και του παιδιού, την ώρα που ξυπνάει, την ώρα που πηγαίνει τέλος πάντων στο σχολείο του, φυσιολογικά 8 η ώρα το πρωί, άλλο είναι να ξυπνάει από τις 6. Για πείτε μου, ένα παιδί τι έχει να κερδίσει και πώς διαμορφώνεται το ίδιο ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα, ως μαθητής, όταν η ζωή του είναι χαράματα? Εκεί θα κατέληγα στην τοποθέτησή μου και σωστά το τοποθετείτε. Άρα το παιδί λοιπόν με τόσες ώρες, 12 ώρες τουλάχιστον λοιπόν όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, σηκώνει αναντίστοιχο βάρος σε σχέση με την ηλικία του. Άρα αυτό λοιπόν που εμείς προβληματιζόμαστε και επιφυλασσόμαστε, διότι δεν υπάρχει και συγκριτικά σε άλλες χώρες τέτοιου είδους πρόγραμμα, θα έχει, θεωρούμε, αρνητικό αντίκτυπο και στο κομμάτι το παιδαγωγικό και στο κομμάτι το ψυχοσυναισθηματικό, διότι για μια τέτοιου είδους ηλικία 4, 5, 7, 8, 9 ετών ένα παιδί θα βρίσκεται 12 ώρες σε ένα σχολείο και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι ειδικότερα όσο πάμε στις μεγαλύτερες ηλικίες του δημοτικού, με βάση και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, την ξένη γλώσσα, τον αθλητισμό, άλλα πράγματα που κάνουν τα παιδιά και καλώς κάνουν, μιλάμε για ένα παιδί λοιπόν που θα φεύγει από το σπίτι, όπως είπατε, 6 ώρα το πρωί και μπορεί ενδεχομένως να γυρίζει 9 το βράδυ στο σπίτι. Άρα, εδώ υπάρχει και ζήτημα ότι φεύγει και από το οικογενειακό πλαίσιο. Έτσι, άρα θεωρούμε λοιπόν ότι τέτοιου είδους προτάσεις, τέτοιου είδους παρεμβάσεις που πάνε
στηθούν πρόχειρα δεν μπορούν να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Είπατε ότι δεν υπήρξε κάποιος διάλογος και ότι ευνηδιαστήκατε, αλλά και μόνο από αυτό το οποίο λέει η κυρία Κεραμέως ή ο Πρωθυπουργός, ότι ξέρετε ότι θα έχει και μορφωτικά ωφέλη μαζί με τα κοινωνικά ωφέλη για τους μαθητές, και εκεί εστιάζει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Γνωρίζετε, παρά την έλλειψη διαλόγου, αν μέσα σε κάτι τέτοια ξεγυρισμένα 12 ώρα για τα μικρά παιδιά που δεν αντέχουμε εμείς οι μεγάλοι ενήλικες, εν πάση περιπτώσει, σε καθημερινή βάση θα γίνει κάτι άλλο, δηλαδή θα διαβάζουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο, θα κάνουν ενδεχόμενα ξένες γλώσσες, γυμναστική, αθλήματα μέσα από το σχολείο, και έχουμε και τις υποδομές, γιατί... Σε ποιους χώρους θα γίνονται? Ναι, γιατί εγώ ακόμα και σήμερα, περνώντας για να πάω στη δική μου τη γειτονιά, βλέπω εκείνα τα παλιά τα καφενεία με τις σιδερένιες στις πόρτες και τις μεγάλες τις τζαμαρίες, που έτσι παραμένουν και έχουν μετατραπεί σε νηπιαγωγεία. Εκεί μέσα θα είναι 12 ώρες τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Ένας κρίσιμος παράγοντας, και γι' αυτό μίλησα και για προχειρότητα, πέρα από το παιδαγωγικό, το μορφωτικό και το κοινωνικό πλαίσιο που έθεσα. Το άλλο ζήτημα είναι τι υποδομές διαθέτουμε. Ένα στοιχείο μόνο για το Δήμο Ηρακλείου, για να πιάσουμε την αστική ζώνη, τα νηπιαγωγεία, το 45% των νηπιαγωγείων στην πόλη μας είναι μισθωμένα, απαρχαιωμένα κτίρια, χωρίς να διαθέτουν τους κατάλληλους αύλους χώρους, που διαθέτουν ελάχιστα τετραγωνικά τμήματα οι αίθουσες που κάνουν μάθημα τα παιδιά. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν πατάει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, η υλικοτεχνική υποδομή λοιπόν των σχολείων, η συντριπτική πλειονότητα της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων, δεν μπορεί να στηρίξει τέτοιου είδους διαδικασία. Ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε ότι τα ολοήμερα τμήματα λειτουργούν από τις 1 και 4 μέχρι τις 4. Υπάρχει πρόβλεψη για τη σχολική μελέτη. Αν μπορούσαν να υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις. Προφανώς και θα μπορούσαν να υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις επί του ολοήμερου τμήματος. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις από αυτού. Ωστόσο, μία επέκταση πρέπει να συνδυάζεται ταυτόχρονα με συνθήκες και προϋποθέσεις που μπορούν να τη στηρίξουν. Για να πούμε και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι τέτοιου είδους επέκταση, 2 ώρες για ένα παιδί να είναι 12, και αν βάλουμε και τις εξωσχολικές δραστηριότητες να είναι όλη τη μέρα εκτός σπιτιού, νομίζουμε ότι αυτό. Το παιδί σηκώνει ένα αντίστοιχο βάρος με βάση την ηλικία του. 3.300 εκπαιδευτικοί είπαν ότι θα προσληφθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες από την επέκταση του ωραρίου. Ο αριθμός, δηλαδή 3.300, θα προσθεθεί στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Έχει ζητήσει περίπου 10.000 εκπαιδευτικούς να διοριστούν, να προσληφθούν το Υπουργείο. Αλλά βέβαια ο τελικός αριθμός, προσέξτε τώρα το κερασάκι, ο τελικός αριθμός θα εξαρτηθεί από την κατανομή των κονδυλίων ανά Υπουργείο και τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δεν ξέρω, μωρή κύριε Μακράτη, τι γίνεται. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα. Να πάω μέσα στο παλιό καφενείο που το κάνανε νηπιαγωγείο το παιδί μου και να βρίσκεται εκεί χωρίς αύλιο χώρο, χωρίς οτιδήποτε άλλο, επειδή μπορεί να έχει ένα στρώμα, και να του πηγαίνω μαζί και το κουβερτάκι του, και να του πηγαίνω και μέσα στην καστανιά που έλεγε η γιαγιά μου το φαΐ του, για να το ζεσταίνουν στο φούρνο μικροκυμάτων, να του το δίνουν του παιδιού να το τρώει κλπ. Πώς θα αντέξει αυτό το παιδί τόσες ώρες? Δεν ξέρω, εγώ μπορεί να κάνω λάθος και να είμαι μεγάλη γυναίκα πια σε ηλικία. Επίσης, δεν μπορούμε να εμπεδώνουμε, ήθελα να προσθέσω ένα στοιχείο ακόμα, δεν μπορούμε να εμπεδώνουμε σε αυτά τα παιδιά το ότι επειδή οι σημερινές εργασιακές συνθήκες προσδίδουν σε κάθε ελληνική οικογένεια ότι οι γονείς μας δουλεύουν 12 και 13 ώρες. Ατέλειωτες ώρες και δύο δουλειές πολλές φορές. Πρέπει και το παιδί, για διευκόλυνση των γονέων, να εργάζονται και αυτά, γιατί για εργασία είναι. Προφανώς έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά το παιδί πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο κλπ. Πρέπει να κάθεται και αυτό αντίστοιχα 12 και 13 ώρες. Πρέπει λοιπόν να εμπεδώνεται αυτή η κουλτούρα. Και το σχολείο δεν τοποθετείται ως πρώτη ανάγκη η διευκόλυνση ή η κοινωνική ανάγκη. Πρώτη στος ρόλος του σχολείου είναι ο μορφωτικός, είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, είναι η ανάπτυξη της κοινωνικοποίησής του,
των συναισθημάτων του, της ψυχοσωματικής του ανάπτυξης. Μετά τοποθετείται και ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου, που προφανώς είναι ότι οι γονείς εργάζονται και το παιδί παραμένει, και γι' αυτό χτίστηκε και διαμορφώθηκε το ολοήμερο σχολείο. Αλλά πρέπει να έχει και μία λογική όσον αφορά τη λειτουργία του, το ωράριό του και το πόσο το παιδί αντέχει σε ένα συγκεκριμένο χώρο με βάση και την ηλικία του και με βάση αυτά που γνωρίζουμε ως παιδαγωγοί. Ψυχοσωματικά και χαρακτήρες που διαμορφώνονται και είναι για σας ο μεγάλος φόβος. Να διαβάσουν οι δάσκαλοι το υπερεμνημόνιο και θα δουν το σκοπό που θέλουν τα παιδιά πολλές ώρες έξω από την οικογενειακή εστία. Μήνυμα το οποίο μας στέλνει κυρία, η οποία σας ακούει αυτή την ώρα με αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στα σχολεία, κύριε Μακράκη, και την ώρα που συζητάμε όλα αυτά, εγώ θέλω να βάλω στην κουβέντα μας, γιατί κρατάω πολύ σωστά τις παρατηρήσεις σας, και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, γιατί ο κύριος Βαρδάκης επανέρχεται στο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μόρια, τα οποία θα πρέπει να δοθούν, και το υπενθυμίζει στο Υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές των Πανελληνίων, τους υποψηφίους των Πανελληνίων που προέρχονται από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, βλέπε σεισμούς. Αλλά τώρα ορμόμαι να σας βάλω σε αυτή την κουβέντα και να ρωτήσω εκείνο το πρώτο σχόλιο, κύριε Βαρδάκη, γιατί ακούτε τον κύριο Μακράκη. Κοιτάτε τι γίνεται στον νηπιαγωγείο, κοιτάτε τι γίνεται στο δημοτικό σχολείο και τα 12 ώρα, γιατί θα έχουμε εργαζόμενους μαθητές και έτσι θα θεωρούνται, όπως λέει ο κύριος Μακράκης. Ένα σχόλιο μόνο, δεν θα διαφωνήσω, δεν θα αλλάξω τίποτα από αυτά που είπε ο κύριος Μακράκης, ούτε από αυτά που είπατε εσείς. Απόλυτο δίκιο έχετε. Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ να πω μόνο ότι δεν έχουμε την κουλτούρα στη χώρα για να έχουμε τα παιδιά μας στο σχολείο μέχρι αυτές τις απογευματινές ώρες. Δεν έχουμε την υποδομή, αν θέλετε, όχι την κουλτούρα, τις υποδομές. Ναι, γιατί θα ερχόμουν και θα σας πω, κύριε Βαρδάκη, μας προσβάλλετε. Εμείς την κουλτούρα την έχουμε. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και καταντάει επικίνδυνο το πράγμα. Αυτοί που κάνουν τις αποφάσεις, έχετε δίκιο. Το διορθώνω λοιπόν και συγγνώμη. Δεν έχουμε τις υποδομές εκείνες που για να νιώθουν τα παιδιά μας ότι πραγματικά θα είναι σε ένα χώρο όχι κλειστό, όχι απομονωμένο. Και θα περνά αυτή η ώρα τους ξέγνιστα. Δεν έχουμε τους χώρους για να ψυχαγωγούνται τα παιδιά, να αθλούνται τα παιδιά σε αυτό το ωράριο που θα είναι πραγματικά μια εντελώς λάθος πολιτική απόφαση. Από την άλλη μεριά, εγώ θα ήθελα να ασχοληθεί η κυβέρνηση με τα χιλιάδες παιδιά, και αυτό θα ήταν προτεραιότητα και θα επικροτούσαμε όλοι σήμερα, και όχι τη διεύρυνση του ωραρίου, αλλά τα χιλιάδες παιδιά, γιατί άκουσα και προθέσεις για το νομό μας, ότι για το Ηράκλειο θα μείνουν χιλιάδες παιδιά, και στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, 2.000 παιδιά έξω από τους παιδικούς και προπονητιακούς θα βγουν. Λόγω έλλειψης υποδομών και έλλειψης διδακτικού προσωπικού, εκπαιδευτικών. Αυτό είναι το πρόβλημα, κυρία Δουλειράκη. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό θα δούμε μπροστά μας. Τα παιδιά μας θα μείνουν έξω από τους προπονητιακούς και από τους παιδικούς σταθμούς. Και εδώ έπρεπε να εγχύψει η πολιτεία και έγκαιρα να λύσει ένα τεράστιο ζήτημα και πρόβλημα. Τώρα τι να πω, ότι έχετε άδικο, ότι έχετε με δίκιο, είναι τα καθημερινά μας και αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Τι να πω τώρα, τι να πω πια. Κύριε Μακράκη. Κύριε Βουγγυράκη, για να επανέλθω στο κομμάτι που αφορά και τις υποδομές, είναι ότι αυτό ακριβώς, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λύσει, και πιάνομαι στην τοποθέτηση του κ. Βαρδάκη, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λύσει ένα πλαίσιο προβλημάτων που υπάρχουν ήδη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Έφυξε το ζήτημα με τα παιδιά που έχουν πληγεί οι περιοχές τους από φυσικές καταστροφές κλπ. Άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν στο θέμα μας το προηγούμενο είναι ότι υπάρχουσες υποδομές λειτουργίας των ολοήμερων τμήματων δεν διαθέτουν τα στοιχειώδη πράγματα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι το ολοήμερο τμήμα, τα ολοήμερα σχολεία, όταν διαμορφώθηκαν, προέβλεπαν στα σχολικά συγκροτήματα χώρο σύτησης, χώρο ξεκούρασης των παιδιών ή οι υπόλοιπες δραστηριότητες, όπως τα εικαστικά, τις θεατρικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, να είχαν το δικό τους χώρο. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στην πλειονότητα των σχολείων.
Δηλαδή, μια σχολική τάξη μετά το πέρας της υποχρεωτικής ζώνης διαμορφώνεται ως πρόχειρος χώρος σύτησης. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τη σύντηση. Σαφέστατα. Έχω πάει σε νηπιαγωγεία που μέσα στον ίδιο χώρο απλά τραβάνε λίγο τα θρανία, κάνουν ένα παραπέτασμα στη μέση και από την άλλη πλευρά βάζουν εκείνα τα μονάδα στρωματάκια τα πλαστικά. Ζητάνε από το σπίτι κάθε εβδομάδα να αλλάζουν τα σεντονάκια έτσι ώστε τα παιδιά να μην ξαπλώνουν πάνω στο πλαστικό το μαξιλάρι, αφρολέξει από πάνω το πλαστικό. Ξεκουράζονται στον ίδιο χώρο τα παιδιά. Λίγο παραδίπλα είναι ο χώρος που τρώνε με τα τραπεζάκια εκείνα, τα μικρά. Δηλαδή μέσα σε ένα ενιαίο χώρο, αν το κάνουμε σπίτι μας και λέμε ότι έχουμε ένα ενιαίο χώρο, γίνονται όλες αυτές οι δραστηριότητες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες. Και αν το σχολείο έχει μια αλφα κατασκευή, έχει καλό. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι τα παλιά τα καφενεία με τις σιδερένιες στις πόρτες, λυπάμαι, τότε εκεί δεν έχεις τι να πεις. Δεν έχεις τι να πεις. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ακριβώς αυτό, ότι είναι απαράδεκτο λοιπόν για ένα παιδί ηλικίας 4, 5, 6, 7 ετών να βρίσκεται τόσες πολλές ώρες σε ένα αυστηρός οριοθετημένο χώρο. Τι κρίμα. Που δεν θα αντιστοιχεί με αυτό που λέμε έννοια ξεγνιασιάς, έννοιες ξεκούρασης, έννοιες ψυχαγωγικής δραστηριότητας μετά από το πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων. Όπως έχει διαμορφωθεί για την πρωινή ζώνη και το ολόημερο τμήμα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι δεν υπάρχει επαφή λοιπόν με την πραγματικότητα σε αυτό το πλαίσιο, όπως υπόθηκε προχθές από την κυρία Κεραμέως και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μακράκη, εσάς σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από τον 984. Αυτά τα ψυχοσωματικά, κύριε Βουλευτά, τα οποία είναι τα πιο επικίνδυνα, οι εργαζόμενοι μαθητές σε 12 ώρα, όπως λέει ο δάσκαλος από τη δική του την πλευρά, καμία επαφή με την πραγματικότητα από το Υπουργείο Παιδείας. Τι θα γίνει, υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την μοριοδότηση των υποψηφιών? Κυρία Λουγεράκη, ακούστε, οι Πανελλήνιες σχεδόν τελειώνουν. Και οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι των σχολείων, των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ, συμμετέχοντας στις εξετάσεις, διεκδικούν όλοι. Όλοι, θα έλεγα, μια θέση στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως, και αυτό πρέπει να το καταλάβει και να. Σήμερα τα παιδιά των ΓΕΛ, παρεπιπτόντως, τα παιδιά των ΓΕΛ δίνουν η ιστορία, φυσική, οικονομία. Αύριο τα παιδιά των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σε υγιεινή, προγραμματισμό υπολογιστών, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία μηχανικής. Και 18 του μήνα μπαίνουν στα ειδικά μαθήματα. Σωστά, σωστά. Βλέπουμε όμως, δυστυχώς, δεν κινούν όλοι από την ίδια αφετηρία. Και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε. Οι δύο συμμετέχοντες. Είχαμε και εμείς και έχουμε και παραδείγματα που μπορώ να σας πω. Κατά τη διάρκεια του φετινού σχολικού έτους, ξέρουμε πολύ καλά ότι στο νομό μας μαθητές, και οι μαθητές αλλά και οι οικογένειές τους, αντιμετώπισαν τις τραγικές συνέπειες φυσικών καταστροφών στον τόπο διαμονής τους. Έχουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα, να μην τα επαναλαμβάνω, απόφοιτοι και τελειόφοιτοι υποψήφοι κάτοικοι σεισμοπλήκτων περιοχών του νομού Ηρακλείου, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση, τι σημαίνει, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλοί από αυτούς, κυρία Βουλγεράκη, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί έχετε κάνει εκτενέστατα ρεπορτάζ. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να διακόψουν αναγκαστικά για ένα διάστημα τα μαθήματά τους και τη διαζώση της εκπαίδευσης. Οι μαθητές, αλλά και οι απόφοιτοι, είναι αδύνατο να μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτά τα τραγικά γεγονότα, από το φωνικό σταθμό του σεισμού του Σεπτέμβρη και το μέγεθος της καταστροφής. Ναι, ότι αυτό συνεπάγεται για τη συστηματική, αν θέλετε, μελέτη που απαιτούν οι εξετάσεις. Για να μπορέσει κάποιος να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες. Έγκαιρα, με δύο ερωτήσεις και μία αναφορά, είχαμε αναδείξει το πρόβλημα τη στιγμή, δε μάλιστα, που υπάρχει, ακούστε τώρα κυρία Βουλγεράκη, υπάρχει σχετική νομοθεσία από το 2013, με προσθήκες στον νόμο, το 18, το 20, το 21, ήταν ο 45-21 του 18, ο 46-53 του 20 νόμι, ο 47-77 του 21, βάσει των οποίων οι μαθητές τελευταίας τάξης, οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, περιοχών που πλήττονται, αυτό έλεγε ο νόμος, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς. Και θα σου πω για ποιο ο τελευταίος νόμος βγήκε για το θυμάστε, το σεισμό του 21 στο Δαμάσι και στο σεισμό στη Σάμο τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 20. Σωστά το λέω, τον Οκτώβριο του 20, ναι. Για την εφαρμογή του, ακούστε τώρα, για την εφαρμογή των παραπάνω νόμων που σας είπα, απαιτείται κάθε φορά έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία καθορίζονται
το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες πανελλαδικές εκπαιδεύσεις ανακατηγορία λυθείου γέλ, επαγγελματικού κλπ. Ημερήσου και το εσπερινό συμπεριλαμβάνεται μέσα και όλα. Και το οποίο δεν υπερβαίνει η ανακατηγορία το 2%. Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν, κυρία Βουγεράκη, για να μην αναφέρουμε και στους τέσσερις νόμους, να καταλάβει η κυρία Κεραμέως ότι δεν θα την αφήσουμε σε κλωρό κλαδί εάν έγκαιρα δεν εκδώσει τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Πόσο δύσκολο είναι. Δεν έχω τι να πω. Το πόσο δύσκολο είναι ή το πόσο εύκολο είναι έχει να κάνει με την επαφή με την πραγματικότητα. Να σας το ξαναπώ. Ναι, να μην έχουμε ξαναλέω. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι. Είχαμε το σεισμό στο Δαμάσκο το Μάρτιο του 21, που οι τελειόφοιτοι των λυκείων συμπεριλήφθησαν στο νόμο με υπουργική απόφαση, όπως και το σεισμό τον Οκτώβριο του 20 στη Σάμο. Το Αρκαλοπόρι, ο νομός Ηρακλείου θα μείνει απ' έξω. Οι μαθητές μάλλον, το σημόπλι των περιοχών του νομού μας θα μείνουν απ' έξω. Τελειώνει η παρελήνηση, ακόμα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση για να είναι ασφαλής τουλάχιστον οι τελειόφοιτοι που έδωσαν παρελήνηση εξτάσεις. Κύριε Βαρδάκη, δεν θα μείνει έτσι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά να είστε.